Υπάρχουν εδώ μέσα που ξέρει, φοβούνται. Φέρνουν κάτι πάρα πολύ, αλλά φοβούνται τόσο πολύ. Όχι, ρε παιδί μου, άμα το θέλει, πήγαινε και άρπατο, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Πήγαινε και άρπατο. Πήγαινε και άρπατο. Άρπατο. Καταλαβαίνει τι λέω. Εγώ νομίζω ότι απάντησα. Να ζει τη στιγμή, δηλαδή αυτό. Να ζει τη στιγμή, χωρί. Δηλαδή, άμα τον νιώσει, ρε παιδί μου, κάνε το πράξη. Μην μου λε, άμα αυτό με αυτό. Όχι. Άμα το νιώσει, θα αρπάξει. Ξεκίνησε πολύ βαρετά, αλλά εξελίχθηκε τέλεια. Ναι, όχι, είναι εντάξει. Ο Παναγιώτης είναι λίγο πιο περιγραφικό, το πω τέλο πάντων έτσι. Ο άλλο δίπλα είναι τύπου, ξέρει, killer. Αυτό και αυτό. Τίποτα, δεν θα λέμε κάτι δικά μα εδώ. Ωραία, νομίζω δεκτό σαν απάντηση. Νομίζω είστε οκ. Ακούσαμε, αλληλούια. Εγώ δεν είπα. Πες και εσύ, Σαϊά μου. Εγώ δεν μπορώ σε μια γυναίκα να είναι, να έχει ταχυλογία. Ταχυλογία. Δεν το μπορώ με τίποτα. Να σε γλωσσοτρώει δηλαδή. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, τρελαίνομαι. Δείτε να τι είπες. Λέει τον Νάς. Α, δηλαδή σου αρέσουν οι γυναίκες. Καλό, γιατί όλες οι αλήθειες είναι μια μπουρμπουρίτσα την έχουν, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Ωραία, ακούμε αλλούια και για τον Ισάι, θα τα πούμε. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνατε αν έπρεπε να γίνει για τις ανάγκες, δεν ξέρω και εγώ τι, του έργου σας, δεν ξέρω τι, μια γυμνή φωτογράφηση. Είτε για να βγείτε στο εξώφυλλο ενός CD, είτε για το σανίδι, για σένα Ισάι, ας πούμε. Γυμνή εμφάνιση, τώρα το λέω αυτό, το φωτογράφηση για εξώφυλλο CD, εμφάνιση κουλουπού κουλουπού. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεγμένο όλο αυτό για να κάνω κάτι τέτοιο. Και να, είναι, και να αγγίζει την δική μου αισθητική. Μην είναι ούτε σχρό, ούτε αντιαισθητικό και όλα αυτά. Mm-hmm. Πολύ δύσκολα θα κάνω. Θα κόλωνες, ε? Θα κόλλαγες. Έχω κάνει. Όχι γυμνή, όλα έξω. Έχω κάνει σε κάποιο περιοδικό που έκανε για το AIDS. Για το AIDS, το θυμάμαι, ναι, ναι, okay. Έχουν κάνει πάρα πολύ. Έχω κάνει δύο φορές. Okay. Αλλά δεν ξέρω, όχι, θα ήθελα να ήταν κάπως artistic, να έχει ένα θέμα, να είναι... Αν μιλάμε για φωτογράφηση, έτσι. Για φωτογράφηση το είπα κυρίως για τον Παναγιώτη, αν και ο Παναγιώτης θα μπορούσε και σε ένα βίντεο κλιπ ενδεχομένως να εμφανιστεί κάπως. Απλά είχα φωτογράψει πολύ συμβόλαιο με τον Παναγιώτη και για σένα λόγω της κινήσης θεατρικής εμφάνιση. Θα ποτέ δεν λέω ποτέ. Προσφορά καρεκλόραμα. Τώρα καρέκλα γραφείου από 49 ευρώ. Καρεκλόραμα. Δεύτερο χιλιόμετρο Χαλκιδόνας Γιαννιτσών. Ονειρεύεσαι τον επαγγελματικό χώρο που θέλεις να φτιάξεις? Στο καρεκλόραμα δουλεύουμε για το όνειρό σου. Παράγουμε, εισάγουμε, διαθέτουμε ό,τι πιο καινούριο σε ασυναγώνιστες τιμές. Καρεκλόραμα. Έλα και δες. Προσφορά καρεκλόραμα. Τώρα, σαλόνια από 449 ευρώ. Καρεκλόραμα. Δεύτερο χιλιόμετρο Χαλκιδόνας Γιαννιτσών. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, lifestyle και σήμερα κοντά σας όπως κάθε μέρα. Πώς σας φάνηκε το εξομολογητήριο, έτσι είναι? Είναι πολύ ωραίο το concept. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, πολλές φορές βγάζει για τα εσωψυχά σου και είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Και όταν εξομολογείς... Τάσος ή θα πήγαινε σε αυτό. Ξελαφρώνεις. Ναι, άνετα. Έχω άνετα θα πήγαινε. Φεύγει να βάλω. Και δεν έχω πρόβλημα. Και όπως ξέρουμε, είσαι δημοσιογράφη, πρέπει να έχει δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα με το συνέντευξη αζόμενο και εκεί είσαι τόσο άνετα που βγαίνουνε. Όταν υπάρχει έτσι αυτή η φιλία, υπάρχει αυτό το φιλικό, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα το να κάνεις μια συνέντευξη και να σου αποτέλεσαι μονολεκτικά ναι, όχι, καλά, ναι. Είναι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Σου δίνουν κίνητρο για να μπορέσεις να κάνεις συζήτηση. Είχα δει που είσαι πιο τέτοιο είδα, πιο πρωινάδικο, τον Ισαΐα Ματιάβο. Α, στην Ναταλία. Ναταλία Γερμανό, τι έγινε, κάτι έγινε εκεί πέρα. Και ναι. Ήθελα να του πει η Ναταλία για την Αθηνά. Και αυτό όλο το έφυγε. Λέει σε ποιον είναι αφιερωμένο, λέει σε όλους. Και μετά στο τέλος λέει αυτό είναι αφιερωμένο, λέει στην πρωτεύουσα της Ελλάδος. Λέω σωστή. Λέει άμα αλλάξει τον τόνο, Αθηνά.
Και... ναι. Καλό έξυπνο πάντως. Ναι, να του πάει πάσα πέντε φορές, ρε. Μα, δεν, δεν μπορούσε να το πάρει κουβέντα με τίποτα. Με τίποτα. Ήθελε να το πάει στην προσωπική. Να σου πω τώρα κάτι όμως, και την έκανε ομάδα κάθε μήνα είναι και με, και με άλλον, έτσι. Και δεν τις χρεώνουν διάφορες. Εντάξει. Δεσμούς. Και μετά ξέρω εγώ, λέει, α, είμαι μόνη. Το Σαββατοκύριακο αυτό μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, μόνη. Αλλά δεν μπορεί να είσαι. Μάλλον είναι το αντίθετο από τα σύρια, είναι καλή στην προσωπική τη ζωή. Γι' αυτό το θέλουν όλοι. Ποιος ξέρει. Ίσως. Ίσως δεν ξέρει. Κάνουν καλά τα παιδιά και καλύτερα. Λοιπόν, πάμε για... Τι γίνεται με τον Κωστόπουλο, ρε παιδιά. Πουλάει το σπίτι του, λέει, πουλάει το σπίτι. Χρεοκοπεί. Έχει χρεοκοπήσει, οι κατασχέσεις γίνονται. Κατασχέσεις, έτσι είναι αυτό. Ε? Έτσι είναι αυτά. Όποιος, όπως στρώνει ο καθένας, έτσι το κοιμάται. Μεγάλωσαν κυρίες και τον δεν πεινούσαν. Τι να κάνουμε. Φρονέ μου, τα παιδιά πριν πεινάσουν. Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Όχι, πριν πεινάσουν δεν πεινούσαν. Αυτή είπα εγώ και λέει ο Ζήσου το άλλο. Δεν ξέρω πραγματικά τι ακριβώς γίνεται και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Το που λέω, δεν μας νοιάζει και εμείς πάμε τηλεοπτικά για τον Πέτρο τον Κωστόπουλο που ήταν καλεσμένος ο Γρηγόρης Ανάτογλου, δικός μας. Μίλησε για όλα. Αυτό το σύριαλα έχει τηλεθέαση, ξέρουμε. Ποιο? Το σύριαλα, η εκπομπή. Ναι, πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Και είναι καλή ώρα, ναι, Πέμπτες και Παρασκευές. Τι ώρα? 12 η ώρα. Πέμπτη Παρασκευή στον Αντζή. Πάει πάρα πολύ καλά. Πάει καλά. Εγώ το βλέπω πάντως. Είναι μόνο εκπομπή. Ναι. Οπότε είδες και Αρνάουτογλου, ε? Αρνάουτογλου δεν το πέτυχα, όχι ήμουν εκτός. Πού ήσουν δηλαδή? Έλειπα. Είχε πάει... Διακοπές. Πού, στο εξωτερικό? Τριημεράκι. Όταν λείπω εγώ, όταν πω θα φύγω διακοπές. Έχω κλείσει κινητά, έχω κλείσει τηλεόραση, έχω κλείσει λάπτοπ. Χάνεται. Γι' αυτό σε βρίσκω εγώ συνέχεια. Πότε με βρήκες? Στα 5 λεπτά που άνοιξε το κινητό μου, με πήρες τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε. Βέβαια, μίλησε και για το πρωινό και είπε ότι του αρέσει πάρα πάρα πολύ το πρωινό του Μέγκα με Λιάγκα και Φέις Κορδά. Γιατί λέει ο Λιάγκας είναι αυτός, δεν έκανε κολοτούμπες τις οποίες έκανα εγώ και διάφορα άλλα πράγματα. Ο Λιάγκας είπε ότι είμαι αυτός. Αν με αποδεχτείτε, καλώς. Αν δεν, και νομίζω λέει ότι τα πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Πάμε να τον απολαύσουμε. Μάθαινε μετά ότι αυτός ο τύπος εκεί, έτσι, ο Μορφούλος, γλυκουλό. Μορφούλος, κατά γλυκο τσουτσουνο. Και αυτό έχεις δίκιο σε αυτό. Αν δεν ήξερε μετά ότι είσαι γνωστό άτομο, θα έμενε σε αυτή τη σχέση ή όχι? Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 80% όταν ρωτάνε οι γυναίκες ότι ο άνθρωπος που γνώρισα, ακόμα και αυτές που γνωρίζουν, έχει να κάνει με την τηλεόραση, σπάνια ακούνε καλές λέξεις. Δηλαδή εννοώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σε μια γνωριμία τέτοια θα πούνε τώρα πού πας να μπλέξεις με έναν άνθρωπο της τηλεόρασης. Κάτι πολύ άδικο. Το λες πάρα πολύ γλυκά. Το λέω πολύ γλυκά γιατί έτσι. Γιατί θα λέγει πάρα μπλέξεις με ένα μαλάκα. Όχι, όχι, γιατί αυτό εντάξει τώρα θα μπορούσε οποιοδήποτε να το πει για οποιονδήποτε. Αλλά η ιστορία της τηλεόρασης που ακολουθεί τους ανθρώπους της τηλεόρασης και τις γυναίκες και τους άντρες είναι μια πολύ άδικη ιστορία. Ας πούμε στην τηλεόραση συνάντησα πάρα πολύ ωραίες κυρίες που ήταν πραγματικά κυρίες και είναι κυρίες ακόμα. Και γίνανε πολύ καλές μητέρες και κάναν πολύ ωραία σπίτια και ανοίξαν πολύ ωραίες οικογένειες. Άρα αυτές οι ταμπέλες, οι τελείως γελίες. Το τι δουλειά κάνει ο καθένας, νομίζω είναι επίσης μια ταμπέλα που πάρα πολύ τη βάζουμε εδώ στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Διάβαζα προχθές για τον αυνανισμό. Άκουσα με. Πρώτη φορά. Άκουσα με. Δεν τον ήξερες μόνος. Πολύ σημαντικό. Άκουσα με. Διάβασα ένα άρθρο για τον αυνανισμό και λέει. Μ' ακούς? Σε ακούω. Κουφός είμαι. Λέει, άκουσα σοβαρά. Αν από πολύ μικρός βρίσκεις αυτή την κατάσταση του αυνανισμού, ναι, υπάρχουν διάφορα πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή έχεις διάφορες ταχυπαλμίες όταν μεγαλώνεις. Ασπίζουν τα μαλλιά σου πολύ γρήγορα. Βγάζεις τρίχες στα αυτιά. Άσε με να το πω, άσε με να το πω. Μα είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δεν έχει σχέση με σένα. Μεγαλώνει η πατούσα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το πιο. Τι? Κουφαίνεσαι λίγο. Λοιπόν, επειδή η μαλακία κουφαίνει, εμείς πάμε σε ένα break. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Δεν ακούς και καλά! Δεν ακούς και καλά! Ο δικός σου ο φόβος, ο βασικός από μικρό παιδί, να θυμηθείς, έτσι, που σου κράτησε πολλά χρόνια, τι ήταν? Ήταν, φοβόμουν πραγματικά τι θα πούνε οι άλλοι για μένα. Ναι. Ήταν για πολλά χρόνια ο φόβος αυτός και υπήρχε πριν ιδιαίτερα μια δεκαετία. Το πώς ακριβώς θα προσπαθήσω να μην πούνε κάτι άσχημο
Γιατί άκουγα να λένε άσχημα πράγματα που δεν μου άξιζαν. Δηλαδή... Αυτό σε έκανε να γίνεις καλό παιδί και να θέλεις με όλους να τα έχεις καλά για να μην μπουν. Όχι, το καλό παιδί ήταν μια ταμπέλα που την είχα πάρει από μικρός, γιατί πραγματικά μου λένε πολλές φορές και οι δημοσιογράφοι την αποποιήστε την ταμπέλα του καλό παιδί. Και λέω, όχι, δεν θέλω να την αποποιηθώ. Δεν έχω κάνει σε κανένα κακό. Δεν έχω πειράξει κανένα. Όχι, θέλω να πω μήπως σε οδήγησε πραγματικά. Δεν μιλάω για την ταμπέλα, έχεις την ταμπέλα του καλού παιδιού, αλλά θέλω να πω μην τυχόν και αυτό τις πλάκες που κάνεις στον όμορφο κόσμο και τον κόσμο που μιλάς. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω μην τυχόν και ο φόβος σε οδήγησε να. Όχι, μιλάω για πιο ουσιαστικό πράγμα. Για αυτό που σου μαμάει τη ζωή. Για αυτό που σε κάνει να μην ζεις. Για αυτό το φόβο που δεν σε αφήνει να πας παρακάτω, γιατί φοβάσαι πιο πολύ τι θα πούν οι άλλοι παρά τι θα πεις εσύ. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στην Ελλάδα που δεν κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί. Το γράφω και μέσα στο βιβλίο. Κάνουν αυτό που θέλουν οι γονείς τους. Οκ, αλλά ο φόβος όταν συζητάμε σήμερα στην Ελλάδα είναι ένας συγκεκριμένος. Αν θα υπάρχει αύριο ή αν θα υπάρχει μεθαύριο. Για την ιστορία της χρεοκοπίας, εδώ τώρα θέλει πραγματικά πολύ αγώνα για να είμαστε αισιόδοξοι. Έχω ένα σλόγγαν που είναι το μόνο, γιατί τώρα το να κλείσω να λέω κι εγώ διάφορες μπαρούφες, κάντε υπομονή και όλα θα αλλάξουν και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι βλακίες. Ναι, και τέτοια την υγεία σου να έχεις. Η κατάθλιψη είναι χειρότερη από την κρίση. Αφού λοιπόν η κατάθλιψη είναι χειρότερη από την κρίση, θεωρώ ότι αν δεν είσαι και καλά και σε πάρει και από κάτω, την πάτησες. Αν δεν είσαι και καλά και κρατηθείς τα πόδια σου και πεις θα τα καταφέρω, είναι το μόνο που μένει. Δεν θα τα παρατήσουμε. Ήρθε η στιγμή να αποφασίσουμε πόση αμαρτία αντέχει ο καθένας μας. Τώρα αυτό με μπέρδεψες λίγο, ε. Οπότε λοιπόν, επειδή εγώ αποφάσισα πόση αμαρτία αντέχω. Πόση αμαρτία αντέχεις? Πολύ, ζήτησα συγγνώμη και έκατσα στη γωνιά μου. Πόσες φορές έχεις κερατώσει? Επειδή όπως είπες δεν ακούγεται καλά. Μητράει τώρα. Θα τελειώσουμε αύριο. Μία. Δεν πιστεύω. Το καλοκαίρι στη Χαλκιδική, όπως είπε ένας φίλος του, αυτός καθόταν σε ένα καφενείο εκεί πέρα και έγραφε το βιβλίο πάνω σε χαρτοπετσέτες. Ό,τι του ερχόταν, το έγραφε σε χαρτοπετσέτα. Μετά έπαιρνε και καμιά πετσέτα κανονική και του την κάναν δώρο, γιατί είναι και γνωστός. Έγραφε και σε πετσέτες. Δεν τις έπλαινε. Αυτός έκανε αυτό και η υπόλοιπη παρέα ήταν μεγκόμενες. Αυτό είναι αλήθεια. Φαντάσου. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Αφοσιωθεί στη συγγραφή. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Τώρα γράφω το καινούργιο. Είναι αλήθεια, τώρα γράφω το. Ναι, ο Αντώνης. Το ξέρω. Τώρα γράφω το καινούργιο βιβλίο. Που είναι μια. Έτσι, πολύ ωραία. Πώς πηδούσαν οι άλλοι. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν θες τώρα. Γράψε ένα θρίλερ. Εντάξει, θα το πω. Πες το. Πώς πηδούσαν οι άλλοι. Αν σου έφερνα 10 cupcakes, θα καταλάβαινες ποιο είναι τη Νικόλ? Μπορεί και ναι. Για Άγγελε Μπουρντά, για να δούμε. Μπορεί και ναι. Μπορείς να τα φας όλα, μα θες, και να σου δώσω από τη γεύση. Ή από το μάτι ή από τη γεύση. Η Δία τα λέει μετά τις 10 να φάω ό,τι θέλω. Κοντεύει να φτάσει μία. Ναι, το έχω καταλάβει. Πώς θα το ανακαλύψετε ότι αυτό που. Το έχω γράψει από κάτω. Είσαι σίγουρος? Ναι, το έχω γράψει από κάτω. Αυτό το που cupcake πλέεται. Είναι αυτό και λέγεται Red Velvet. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το δείχνω να το δείξω εκεί στο φαγητό. Παραδείξε. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Πολιάκα σε αρέσει για πρωινό. Έτσι όπως κάνει το πρωινό, μου αρέσει ο Γιώργος. Ναι. Κάνει, δηλαδή, βγήκε χωρίς να κάνει υπερβολές, χωρίς να προσπαθήσει να τη γράψει κανέναν. Ούτε σηκώθηκε, ούτε χόρεψε, ούτε έκανε κολοτούμπες, ας πούμε. Τις έκανες όλες. Αυτές τις έκανα εγώ. Και βγήκε και είπε ότι εγώ θα καθίσω και θα κάνω τις συνεντεύξεις όπως νιώθω, θα πω αυτά που νιώθω και αν πήγε, πήγε. Αυτό δηλαδή το ότι δεν προσπάθησε να γίνει κάποιος άλλος από αυτό που είναι, ήταν πολύ εκτιμητό και πάρα πολύ καλό και ωραίο. Και έχει ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Το πρωινό από τότε που έφυγες. Mm-hmm. Άλλαξε κάτι, μην ξεχνάς ότι δεν κάνετε κουτσομπολιό, ας πούμε, π.χ. Ναι, κάναμε λίγο, πολύ λίγο. Ναι, έτσι. Πολύ λίγο. Λίγο περιοδικά διαβάζετε, λίγο τέτοιο, λίγο άλλα. Τώρα είναι αυτό το απογευματινό, έχει μεταφερθεί και στο πρωινό, έτσι. Mm-hmm. Όχι. Mm-hmm. Ναι, νομίζω. Θα σ' άρεσε να το κάνεις τώρα πάλι αυτό και να έχεις mm-hmm. και αυτό μέσα. Με αυτόν τον τρόπο όχι, αλλά αν ποτέ μου ξαναλέγανε για να κάνω πρωινό, θα ξανά κάνα πρωινό, ας πούμε, πάρα πολύ ευχάριστα με τη Μαρία την Μπεκατόρα. Είναι καλή χαρά αυτό το κορίτσι. Είναι καλή χαρά, είναι πολύ straight, είναι πολύ ωραίος τύπος, γελάμε. Νομίζω ότι θα ήταν. Γιατί θα ήθελα αυτή τη φορά να κάνω και ένα πρωινό με έναν άνθρωπο που θα γουστάριζα πάρα πολύ και παλαιότερα γουστάριζα πάρα πολύ αυτούς που έκανα, αλλά τώρα θα ήθελα συγκεκριμένα μετά από μια εποχή μην ξαναγύριζα με κάτι που ίσως να μην μου άρεσε και πολύ. Τι έγινε σήμερα
μου, μπορείτε να μου πείτε. Βλακίε του Τσέκου! Ε, τι έγινε με το σονογράμμα, δεν βλέπουμε αρνό του Ολυχτή, μου λέει το όνειράμα. Για τη Χριστή δουλεύει. Τι λες για τη Χριστή, σου αρέσει περισσότερο. Πιάσαμε τα πρωινά. Σ' αρέσει η Χριστή εδώ. Τη βλέπει τώρα το πρωινό του Αντένα. Ωραία, μου αρέσει. Δεν τη βλέπω τώρα, δεν μου αρέσει το πρωινό. Τη είδα μια φορά. Ω, γιατί, πολύ καλό. Τι σου αρέσει δηλαδή, πε μου. Σαν γυναίκα του αρέσει. Δεν μου αρέσει σαν εκπομπή. Εμένα, ποια πρωινάδικα σου αρέσουν. Δεν βλέπω πρωινάδικα, μόνο την Ναταλία βλέπω. Τι βλέπει πια! Δεν βλέπω τη λέω στην παιδιά πολύ, αλλά την Ναταλία τη βλέπω. Μα μου λέει, βλέπει το Κωστόπουλο, του λέει αυτό το επεισόδιο δεν το είδε. Πρωινά δεν βλέπει, αλλά βλέπει. Εντάξει, δεν είμαι κάθε μέρα πάνω από τηλεόραση, δεν είναι όλη ζωή μου πάνω από τηλεόραση.